Φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι από το κλειστό Μελίνα Μερκούρι του Ρέντο, εδώ που σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξεκινάει ο δεύτερος τελικός της Α1 γυναικών, η δεύτερη κόντρα αιωνίων ανάμεσα στον γηπεδούχο Ολυμπιακό και τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει ανοίξει το σκορ την προηγούμενη εβδομάδα στην Λεωφόρο με το επιβλητικό και άνετο 3-0 σετ σε 70 περίπου λεπτά. Ο Ολυμπιακός καλείται να απαντήσει, καλείται να ισοφαρίσει εδώ στην έδρα του. Απουσία των φίλων του, απουσία των φιλάθλων του, καθώς δεν είναι περισσότεροι από 50 φίλοι του αθλήματος που βρίσκονται εδώ στο Μελίνα Μερκούρι για να παρακολουθήσουν τον δεύτερο τελικό της Α1 γυναικών. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, αν φύγει νικητής εδώ σήμερα από το κλειστό του Ολυμπιακού, θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατέκτηση του πέμπτου συνεχόμενου τίτλου. Με την παρουσίαση των ομάδων θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με Σαπαρέσκα, Χατζηνίκου, Τότσκο, Ντουμιτρέτσκου, η Σάνια Τομάσεβιτς στα άκρα μαζί με την Τότσκο, η Μαρίσα Φερνάντες και η Λίμπερο του Παναθηναϊκού, η Ξανθή Μιλωνά. Συνταγή επιτυχημένη για τον Τάκη Φλόρο, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς για τον τεχνικό των Πρασίνων. Εδώ είναι οι κυπελούχες ήδη Ελλάδας, φιναλίστ το Challenge Cup με τη δεύτερη θέση στο Γέζι της Ιταλίας. Δεν αλλάζει το σχήμα του και ο Γιάννης Νικολάκης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, που παρατάσει με το νούμερο 1. Εδώ βλέπετε τη Σιμάκοβα, πρώην πασέρ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Με το νούμερο 1 λοιπόν η Ρίκα Λέκτονεν, που πριν από λίγη ώρα πήρε το τίτλο της MVP της ημιτελικής φάσης. Η αρχηγός, η Ελευθερία Κούκου, η Μαρία Χατζηνικολάου στο κέντρο. Η Σέκολο, το μεγάλο αστέρι του ελληνικού πρωταθλήματος και του Ολυμπιακού, είναι στα άκρα μαζί με την Λέκτονεν. Η Βαΐα Δίρβα μαζί με τη Χατζηνικολάου θα είναι η πύργη του Γιάννη Νικολάκη στο φιλέ. Και η Μπιλιάνα Γκριγκόροβιτς είναι η πασέρ με λίμπερο την Γιάννα Βλάκου. Αυτές είναι λοιπόν οι εκλεκτές του Γιάννη Νικολάκη, που ευελπιστεί εδώ στο Μελίνα Μερκούρι να φέρει τη σειρά στα ίσα τους τελικούς, για να πάει με άλλον αέρα την Τετάρτη στο κλειστό του Λεωφόρου. Έτσι κι αλλιώς ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Τρίτος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Αν νικήσει λοιπόν σήμερα ο Παναθηναϊκός, πάμε για απονομή την προσεχή Τετάρτη. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, πάμε σε τρίτον τελικό και ουσιαστικά ξεκινούν και πάλι το ζευγάρι από την αρχή. Ο Γεωργουλέας από την Αθήνα με τον Πανούτσο από την Άρτα είναι η ρέφερη της αναμέτρησης. Στο μικρόφωνο στους πάγκους είναι ο Τάσος Μπαϊρακτάρης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η Σάνια Τομάσεβιτς, το πρώτο σέρβις της Σέκολο, πρώτος άσος λοιπόν. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Τάσο Μπαρακτάρη, κάτι ενδιαφέρον έχει από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Γιάννης Νικολάκης προσπαθούσε να κάνει τις παίκτριές του να πιστέψουν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο λόγο, ζήτησε πολύ καλύτερη υποδοχή, κάτι που δεν φάνηκε στο πρώτο σερβίς. Γκλιγκόροβιτς με τη Σέκολο, δεύτερος πόντος με την Μαρίσα Φερνάντες να παίρνει τον πόντο από τη Σέκολο. Με δύο αποτυχημένες προσπάθειες από την Ιταλίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης ξεκινάει το ματς, με τον Ολυμπιακό να δείχνει νευρικό στο ξεκίνημα και την Τομάσεβιτς να σημαδεύει την Σέκολο. Και αυτή η υποδοχή δεν είναι καλή από την Σέκολο. Η Τότσκο θέλει να πάρει τον τρίτο πόντο στην πίσω ζώνη. Η Λέκτονεν, η Γκλιγκόροβιτς παίζει και πάλι με τη Σέκολο. Δέχεται νέο μπλοκ, ντουμπλάζ από τη Βλάχου και πάλι παίζει με τη Σέκολο η Γκλιγκόροβιτς. Θα περάσει, θα πάρει τον πόντο η Ιταλίδα. 2-1. Τρεις επιθέσεις έχει πάρει ως τώρα η Σέκολο. Επιτυχημένη η πρώτη, αυτή που είδατε μόλις τώρα, από την Εμμανουέλα Σέκολο. Το κορυφαίο όνομα βάσει τίτλων που ήρθε στην Ελλάδα, μαζί βέβαια με την Όλγα Τότσκο του Παναθηναϊκού. Στο φιλέ το σερβίς από την Βάια Δίρβα, ο Ολυμπιακός που εκτός βέβαια της υποδοχής θα πρέπει να βελτιώσει και την ανάπτυξή του με την Γκλιγκόροβιτς, αλλά να είναι και πιο αποτελεσματικός στην επίθεση. Στοιχεία που του έλειψαν πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ολυμπιακό για να αντιδράσει. Και πολύ καλό σερβίς, floating service με την Τομάσεβιτς και την Τότσκο. Εδώ κάνει λάθος η Βλάχου στην υποδοχή πάνω στην Μαρίσα Φερνάντες. Ένας ακόμη εύκολος πόντος για το τριφύλι που ξεκινάει με 4-1 προηγούμενο, με δύο άσους ήδη από την κυρία που βλέπετε και την Σάνια Τομάσεβιτς. Τα προβλήματα στην υποδοχή λοιπόν εξακολουθούν στον Ολυμπιακό. Η Κούκου παίρνει επίθεση, η Φερνάντες θα βγάλει άμυνα. Πίσω από τα 3 μέτρα η Ντουμιτρέσκου, η μπάλα είναι out. Το λέει και η ίδια στις συμπαίκτριες για να σταματήσουν να
διαμαρτύρονται. Η Φερνάντες ζήτησε. 4-2. Ελευθερία Κούκου. 4-2 προηγείται ο Παναθηναϊκός. 5-2. Με δεύτερο χαμένο σερβίς για τις ερυθρόλευκες το ξεκίνημα. Παντελή. Ελευθερία Χατζηνίκου, ο Τάσος Μπαρακτάρης έχει ζητήσει μικρόφωνο, τον ακούμε. Το σερβίς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Δεν δούλεψε ούτε στη λεωφόρο, δεν φαίνεται να δουλεύει ούτε τώρα στο ξεκίνημα. Χατζηνικολάου δεν είναι καλός ο πρώτος χρόνος της. Η Τότσκο θέλει να περάσει την μπάλα με πλασέ. Η Σέκολο θα βγάλει άμυνα, θα πάρει πίσω επίθεση η Κούκου. Βγαίνει νέα άμυνα με τη Χατζηνίκου. Η Τότσκο στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό στην πίσω ζώνη. Βλάχου. Η Λέκτονεν πίσω από τα 3 μέτρα. Νέα άμυνα στη μεγαλύτερη φάση σε διάρκεια με τη Σαπαρέσκα να μην την τελειώνει καθώς η Κούκου βγάζει εξαιρετική άμυνα. Τώρα θα τελειώσει η φάση με την Γκλιγκόροβιτς να παίρνει την επίθεση πάνω της και να δικαιώνεται. 5-3 λοιπόν. Σαν διαγώνια όπως λέει και ο Τάσος Μπαρακτάρης. Η Μπλιάνα Γκλιγκόροβιτς, η πασέρ του Ολυμπιακού που ήρθε από την Κροατία, εδώ βλέπετε την Σέκολο. Έχει παίξει μαζί με την Σέκολο η Γκλιγκόροβιτς. Στο Κίερι το 2007-2008. Πλασέ από την Ντουμητρέσκου. Υπάρχει ντουμπλάζ ωραίο από τον Ντομάσεβιτς. Η Ντουμητρέσκου με πολύ δύναμη θέλει να πάρει τον μπλοκάουτ. Δεν τα καταφέρνει. Χατζηνίκου με Σαπαρέσκα. Η Κούκου στην άμυνα. Στην πίσω ζώνη πόντος από την Γκλιγκόροβιτς και πάλι. 5-4 λοιπόν. Διαχειρός Βλιάνας Γκλιγκόροβιτς. Ο Ολυμπιακός φτάνει στον πόντο. Εμμανουέλα Σέκολο. Υποδοχή με δάχτυλα από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου θα παίξει με τη Λετωνή. Η Σέκολο βγάζει άμυνα. Λάθος από τη Σαπαρέσκα. Σωστή η απόφαση από τον Γεωργουλέα. Πόντος λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Όλα 5 με λάθος από τη Σαπαρέσκα πάνω στο φιλέ. Το παραδέχεται και η ίδια. Βλέπετε. Σέκολο. Το 5-2 γίνεται 5-5 για τον Ολυμπιακό. Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου πολύ γρήγορα, θέλει να πάρει τον μπλοκάουτ και τα καταφέρνει αρχηγός του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν βγάζει από τα σερβίς της Σέκολο και παίρνει πόντο ανάσα για την ομάδα της. Και στα σερβίς τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι η κορυφαία τον τελευταίο μήνα παίκτρια του Τριφυλιού, η Όλγα Τότσκο, με σταθερή απόδοση. Σέκολο, άλλη μια κάκιστη υποδοχή από την Ιταλίδα που έχει πρόβλημα στην υποδοχή σε αυτούς τους πρώτους πόντους. Έχει κάνει ήδη 2 ή 3 τάσο χαλασμένες υποδοχές. Η τρίτη ήταν Παντελή και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μετά τον τραυματισμό της, μετά την εγχείρηση στο Μηνίσκο, δεν θυμίζει την Σέκολο της πρώτης περίοδου. Που πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κιόλας. Η Σέκολο άλλη μια κάκιστη υποδοχή, αλλά εδώ κερδίζει η Γκλιγκόροβιτς, αλλά κάνει λάθος πάνω στο φιλέ. Το υποδεικνύει ο Γεωργουλέας με τον Πανούτσο. Συνεπώς έχουμε 8-5. Το 5-5 γίνεται 8-5 και ακούμε τώρα τον Γιάννη Νικολάκη από το μικρόφωνο τόσο Μπαρακτάρη. Εσείς ξαναβλέπετε το λάθος της Γκλιγκόροβιτς και την υπόδειξη για φιλέ εδώ. Καθαρή παράβαση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση του αγώνα. Γκόροβιτς με διαδοχικές άμυνες της Τομάσεβιτς και της Χατζηνίκου. Και πάλι από τη Μιλωνά άμυνα. Η Κούκου, η άμυνα από τη Χατζηνίκου. Η Τότσκο. Λεκτόνεν. Χατζηνίκου και η Σαπαρέσκα. Δεν μπορούν ούτε τώρα να πάρουν επίθεση. Τελειώνει τη φάση η Γκλιγκόροβιτς με 3 άσους από τον Παναθηναϊκό και 3 λάθη από τον Ολυμπιακό που είναι καλύτερο στην επίθεση. Για να ακούσουμε τις οδηγίες του Νικολάκη από τον Τάσο Μπαρακτάρη. Καταρχήν ζήτησε από τη Γιάννα Βλάχου να καλύψει μεγαλύτερο χώρο στην υποδοχή. Η Γιάννα Βλάχου αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον Αφιένα. Να γεμίσει έγινε ουσιαστικά δηλαδή και την περιοχή της Σέκολο. Ακριβώς. Να καλύψει μεγαλύτερο χώρο στην υποδοχή. Καλό σερβίς με ρίσκο. Αλλά προσπάθεια να μην πηγαίνουν χαμένα. Βλέπετε και πάλι προβληματική υποδοχή από την Τότσκο. Θέλει να πάρει block out η Χατζηνικολάου. Δεν τα καταφέρνει. Του Μητρέσκου θα παίξει με την Ντομάσεβιτς. Έχει μονό block. Η Βλάχου βγάζει άμυνα. Γκλιγκόροβιτς παίζει με την Λέκτονεν. Καλή προσπάθεια από την Φιλανδή. 6-8. Μειώνει η Ρίκα Λέκτονεν. MVP της ημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος. Λέκτονεν που ήταν
μαζί με την Σέκολο στο Μπέργαμο. Την καλή χρονιά της Ιταλικής ομάδας, τη σεζόν 2005-2006. Χατζηνίκου Σαπαρέσκα κάνει λάθος πάνω στο φιλέ. 8-7. Μειώνει από λάθος τη Σαπαρέσκα ο Ολυμπιακός. Χαμηλός πρώτος χρόνος. Και εύκολος πόντος από λάθος του Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό. Η Τομάσεβιτς σε ωραία κίνηση πάνω στο φιλέ. Και ωραία πάσα από τη Χατζηνίκου. Δείτε πώς μετακινείται η Τομάσεβιτς. Εκεί όπου το μπλοκ του Ολυμπιακού δεν έχει στηθεί. 9-7 λοιπόν. Υποδοχή δύσκολη και αυτή. Κάνει διπλή παλιά η Γλυκορόβης, καθώς δεν μπορούσε να αντιδράσει την υποδοχή της Σέκολο. Το αδύναμο χαρτί. Αδύναμη, αχίλιος πτέρνα. Αχίλιος πτέρνα του Ολυμπιακού συνεχίζει να είναι η Σέκολο. Τώρα δεν έχει βγάλει υποδοχή. Και από εκεί ο Παναθηναϊκός παίρνει συνεχόμενους πόντους. Βλέπετε και πάλι δεν ήταν ποιοτική η υποδοχή. Η Τομάσεβιτς εδώ κάνει λάθος. Και παίρνει τον 8ο πόντο ο Ολυμπιακός. Με πολύ δυσκολία, δείτε εδώ, ήταν έτοιμη η Σαπαρέσκα στην άμυνα. Γλυγκόροβιτς, υποδοχή από την Τομάσεβιτς καλή. Θα παίξει με την Ντουμητρέσκου, δέχεται μπλοκ από τη Λέχτονεν. Στη φάση του αγώνα ως τώρα. Μονό μπλοκ από τη Λέχτονεν πάνω στην Ντουμητρέσκου λοιπόν. Στο 19. Η Τότσκο είναι στο σημάδι πάντως. Την Τότσκο σημαδεύουν Τάσο, αλλά δεν τα κατάφερε ο Γλυγκόροβιτς να τη βρει σε αυτό το σερβίς. Της έδειξε ο Νικολάκης της Γκριγκόροβιτς πριν την εκτέλεση το σημείο που ήθελε, στο 6, εκεί που βρίσκεται η Τότσκο δηλαδή, αλλά ήταν out η εκτέλεση. Λάθος το σημάδι λοιπόν. Χαμένα σερβίς 3 για τον Ολυμπιακό, κανένα για τον Παναθηναϊκό και πάλι Σέκολο με πολύ δυσκολία, δεν βγαίνει υποδοχή για τον Ολυμπιακό. Η Σέκολο δέχεται μπλοκ από την Φερνάντες και δεν ξέρω ο Νικολάκης αν έχει στόχο Τάσο να κοιτάξει προς τον πάγκο του για την Ιταλίδα. Δέχεται προς το παρόν time out για την ώρα, παίρνει Παντελή. Θα δούμε στην συνέχεια τι θα γίνει σε αυτό το τομέα. Εσείς είδατε τον τελευταίο πόντο από μπλοκ από την Μαρίσα Φερνάντες που αντικατέστησε τη Λόζα Σιτς και μάλιστα το πρώτο της ντέρμπι ήταν με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, το 3-2, η νίκη δηλαδή του Ολυμπιακού, μία από τις τρεις νίκες σε 30 αναμετρήσεις που έχει μετρήσει ο Ολυμπιακός. 27 νίκες έχει ο Παναθηναϊκός που εδώ και 2 χρόνια όμως αρχίζει και αισθάνεται έντονα την ανάσα του αντιπάλου, του αιώνιου αντιπάλου. Βλέπετε 4 άσιος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Έχει πάρει 2 μπλοκ και 4 λάθη από τον Ολυμπιακό και δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει ο Γιάννης Νικολάκης από το time out του. Τα σερβίς του Παναθηναϊκού ως επιτοπλίστων Παντελή σημαδεύουν πρώτη ζώνη. Ζήτησε λοιπόν από τις υποδοχές του να κάνουν ένα βήμα μπρος. Από εκεί και μετά, στο σερβίς του Ολυμπιακού, το σερβίς να πηγαίνει ανάμεσα στις αθλήτριες και όχι να σημαδεύουν μία. Εδώ ο Φερνάντης πάντως παίρνει το δεύτερο συνεχόμενο πόντο της, πρώτο από επίθεση. Ανεβάζει ακόμα περισσότερο το δίκτυο του σκορ 9-13. Μαρίσα Φερνάντες, MVP του κυπέλου στην Σύρο, στον τελικό. Και κορυφαία επιθετικός στο Challenge Cup της Ιταλίας με τον Παναθηναϊκό. Ντουμητρέσκου και πάλι τη Σέκολο βρίσκει. Η Φερνάντες δεν κάνει ούτε τώρα λάθος. 14-9 η Σέκολο. Τώρα Παντελή, γίνεται αυτό που είπες νωρίτερα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τζούλια Μπορίσοβα. Μα είναι λογικό. Η Σέκολο δεν μπορεί να βγάλει υποδοχή. Και δικαιολογημένα νομίζω ο Νικολάκης την αποσύρει στον πάγκο. Παρά το γεγονός, Παντελή, ότι της έκανε πισταμένα παρατηρήσεις να κάνει ένα βήμα μπρος και να μην περιμένει την μπάλα, να πηγαίνει προς αυτήν, γιατί τα περισσότερα σερβίς κάνουν στην προστινή ζώνη. Για να δούμε πώς μπορεί η Μπορίσοβα να διορθώσει την υποδοχή. Ως τώρα πάντως δεν ήταν καλή αυτή η πρώτη προσπάθεια. Η Τότσκο, η Ντουμητρέσκου, θα περάσει το Μάσεβιτς. Εκείνη η Λέχτονεν, ευκαιρία για κόντρα μπάλα με την Λέχτονεν. Δέχεται και αυτή όμως μπλοκ από το Μάσεβιτς και Φερνάντες. Το μπλοκ του Παναθηναϊκού εδώ δίνει λύσεις. 15-9. Πάνω στη Λέχτονεν το μπλοκ. Ήτανε 9-10 το σκορ και με 5 συνεχόμενους πόντους του Παναθηναϊκού έχουμε φτάσει στο 15-9. Η Κούκου μπροστά στο μπλοκ του Παναθηναϊκού δεν μπορεί ούτε τώρα να περάσει. Τρέχει Φερνάντες, βγάζει για την Τομάσεβιτς, δέχεται μπλοκ από Λέχτονεν και Δίρβα με την Φιλανδίνα πέμπτο ματς πίσω για την προηγούμενη φάση. Σταματάει λοιπόν το σερί του Παναθηναϊκού. Από την Λέχτονεν μαζί με τη Δίρβα το μπλοκ στην Τομάσεβιτς. Κυρίκα Λέχτονεν
Σερβίρι για τον Ολυμπιακό. Βάζει σημάδι την Τομάσεβιτς. Έχει καλή υποδοχή όμως σέρβα. Η Φερνάντες δέχεται μπλοκ. Η Τότσκο στον Ντουμπλάς. Θα πάρει νέα επίθεση Τομάσεβιτς. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Ευκαιρία για κόντρα μπάλα με την Γκλιγκόροβιτς και την Μπορίσοβα. Να θέλει να πάρει μπλοκ out. Δεν τα καταφέρνει. Η Χατζηνίκου παίζει με τη Φερνάντες. Δέχεται μπλοκ από την Μπορίσοβα και τη Δίρβα. Να λοιπόν δύο μαζεμένα μπλοκ για την ερυθρόλευκη ομάδα. Μειώνουν στους 4 τη διαφορά. Το 9-15 γίνεται 11-15. Μονό μπλοκ από την Μπορίσοβα καταγράφεται εδώ ο πόντος. Λέκτονεν. Υποδοχή από την Τόσκο, όχι καλή. Η Χατζηνίκου, η Τομάσεβιτς κόβει στην άμυνα. Η Λέκτονεν, η Κούκου θέλει να πάρει τον 12ο πόντο και τα καταφέρνει. Σερί 3-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό και το 15-9 γίνεται 15-12. Με τον Φλόρο να φλερτάρει με το time out και το ζητάει τώρα από τον Πανούτσο για να σταματήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού που ανέβηκε. Δεν ξέρω αν βοήθησε τα κορίτσια ψυχολογικά η αλλαγή του Νικολάκη, η Μπορίσοβα δηλαδή αντί της Σέκολο. Πάντως κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε ο Νικολάκης, να πάρει δηλαδή 3 συνεχόμενους πόντους και να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό στο 15-12. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι η 31η αναμέτρηση των δύο ομάδων με 27 νίκες του Παναθηναϊκού και 3 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός φέτος νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο τον Δεκέμβρη. Έχασε στον ημιτελικό κυπέλου, έχασε και την προηγούμενη εβδομάδα στο πρώτο τελικό. Και μάλιστα αφότερες οι ήττες ήταν καθαρές με 3-0 σετ και πολύ εύκολες. Οι οδηγίες του Τάκη Φλόρου Παντελή αφορούσαν την ελευθερία Χατζηνίκος επί το πλήστον να μοιράσει το παιχνίδι σε Τομάσεβιτς και Ντουμητρέσκου στην επίθεση όπως κάνει τώρα. Βγαίνει άμυνα όμως, με την Κούκου να παίρνει νέα επίθεση, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η Λέκτονε στον Ντουμπλάζ. Η Γκλιγκόροβιτς μπερδεύεται εκεί με την Δίρβα. Η Μπορίσοβα παίρνει μπλοκάουτ. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 15-4. 5-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τον πρώτο σετ ανάβει. Και η συνέχεια των δηλώσεων του Φλόρου για να ολοκληρώσουμε, Παντελή, ήταν να προσέχουν την Μπορίσοβα, η οποία δείχνει ότι θέλει να μπει ενεργά στο σετ με το μπλοκ που έκανε προηγουμένως. Δικό μου ήταν το λάθος, το 15-13 είμαστε βέβαια. Δεν έχει φτάσει στον πόντο ακόμα ο Ολυμπιακός. Η Τότσκο στη δύσκολη υποδοχή. Τομάσεβιτς με δύσκολη επίθεση. Δεν μπορεί. Τώρα είναι το 15-14. Με μπλοκ της Κούκου πάνω στην Τομάσεβιτς και τον Παναθηναϊκό να έχει υποστεί blackout σε αυτήν την χρονική διάρκεια του αγώνα. Δείτε εδώ την Κούκου πώς παίρνει τον μπλοκ πάνω στην Τομάσεβιτς. Βλέπω και την Κουτουξίδου να παίρνει σιγά σιγά θέση, Παντελή. Τότσκο. Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου πίσω από τη γραμμή των 3 μέτρων και παίρνει το 16ο πόντο. Η αρχηγός του Παναθηναϊκού έτσι φεύγει από το 15-16-14. Παίρνει αέρα 2 πόντων διαφορά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βέβαια που έχει την Φερνάντες πρώτη σκόρερ με 5 πόντους. Ακολουθεί το Μάσεβις με 3 και η Ντουμητρέσκου έχει 2. Από 2 έχουν Λέκτονεν, Μπορίσοβα, Δίρβα και Γκλιγκόροβιτς. Παναθηναϊκός που είναι αφεντικός στο φιλέ, στο γυναικείο φιλέ τα τελευταία χρόνια. Τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει ποτέ το πρωτάθλημα. Πέρσι, μάλιστα, ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα. Έναν πόντο ήθελαν οι Ερυθρόλευκες εδώ, στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Προηγήθηκαν 2-1 στους τελικούς και ήταν 15-14 και είχαν μάλιστα κόντρα επίθεση με την Καλατζίεβα. Το tie break για να πάρουν το πρωτάθλημα. Έχασαν το παιχνίδι, επέστρεψαν οι δύο ομάδες στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός πήρε με 3-0 νίκη το πρωτάθλημα. Πάμε στον Τάσο Παρακτάρη. Να διαβάζετε τα βήματα τους στο μπλοκ. Μη βιάζεστε να σηκωθείτε, είπε ο Γιάννης Νικολάκης. Καλή υποδοχή και από εκεί και μετά στο σερβίς το σημάδι ανάμεσα στις υποδοχές. Η Μπορίσοβα στην υποδοχή. Καλύτερη σίγουρα από την Σέκολο αυτή η υποδοχή. Η Μιλωνά στην εύκολη άμυνα. Η Φερνάντες παίρνει πρώτο χρόνο, αλλά κόβεται από το ερυθρόλευκο μπλοκ. Η Λέκτονεν θα επιλέξει και πάλι την Κούκολα. Θα δεχτεί μπλοκ από Φερνάντες και Τότσκο. 17-14. Ο Παναθηναϊκός φεύγει και πάλι με 3. Ξαναδείτε το μπλοκ από Φερνάντες πάνω στην Κούκου που παραδέχεται ότι ήταν δικό της λάθος. Η Λέκτονεν θα παίξει με την Μπορίσοβα, έχει μπροστά στη διπλό μπλοκ. Η Μιλωνά βγάζει εξαιρετική άμυνα, παίζει με την Τότσκο η Χατζηνίκου για τον μπλοκ out. Η Γκλιγκόροβιτς σε μία ακόμη καλή άμυνα. Η Κούκου παίρνει την κόντρα μπάλα και θα τελειώσει τον πόντο.
17-15. Η Κούκου που σε αντίθεση με τον προηγούμενο τελικό σήμερα δείχνει ορεξάτη. Τάσο είχε 4 στις 20 αν δεν θυμάμαι. Έτσι ακριβώς. Τόσες ήταν. Αυτό ήταν το ποσοστό. Μπαίνει και η Καλαϊτζίεβα για το σερβίς στη θέση της Βάια Βίρβα. Μία Κούκου η οποία παίρνει και τελειώνει καλύτερα τουλάχιστον μέχρι τώρα τις προσπάθειες από ό,τι στο κλειστό της λεωφόρου. 17-15 μειώνει ο Ολυμπιακός με την Μαρίνα Καλαϊτζίεβα. Να βρίσκεται σε θέση σερβίς για τις γηπεδούχες. Υποδοχή από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου πίσω από την γραμμή των τριών μέτρων. Την περιμένει η Γλυγκόροβιτς. Η Χατζηνικολάου γίνεται πασέρ. Θα την κόψει την Μπορίσοβα η Φερνάντες. Ύψωσε το τεράστιο κορμί της Ισπανίδα μπλοκέρ του τριφυλιού. Πολύ 18-15. Χαλαρό. Πολύ χαλαρό το πλασέ από την Μπορίσοβα. Παντελή, ήταν βούτυρο στο ψωμί της Ισπανίδας. Και πάλι στο συν 3 ο Παναθηναϊκός με την Μαρίσα Φερνάντες στο σερβίς. Λάθος σερβίς. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το πρώτο χαμένο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Τρία έχει ο Ολυμπιακός, ένα λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Κουκού. Η Χατζηνίκου, η Τότσκο, δέχεται μπλοκ ντουμπλάζ από την Τομάσεβιτς και πάλι Τότσκο θα τελειώσει τη φάση 19-16. Το λάθος εδώ, Παντελή, ήταν της Χατζηνικολάου, η οποία τραβήχθηκε προς την αριστερή πλευρά, την ίδια στιγμή που η Χατζηνίκου επέλεξε να παίξει για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την Τότσκο και βγήκε ουσιαστικά με μονό μπλοκ. Το παραδέχθηκε η Χατζηνικολάου σηκώνοντας το χέρι της. Εδώ δείτε το τελείωμα από την Λετωνή. Χατζηνίκου σημαδεύει την Μπορίσοβα. Καλή υποδοχή στην Γλυγκόροβιτς. Η Λέκτον είναι εξαιρετικό πλασέ. Η Ντουμητρέσκου κόβει στην καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού. Γλυγκόροβιτς ετοιμάζει νέα κόντρα μπάλα. Η Σαπαρέσκα, η Τότσκο θα υψώσει για την Ντουμητρέσκου. Κακή μπάλα. Η Ντουμητρέσκου περνάει την μπάλα. Η Γλυγκόροβιτς μάχη πάνω στο φιλέ με τη Χατζηνίκου και την Τότσκο με διπλό μπλοκ να κόβεται για τον Παναθηναϊκό 19-17. Ωραίες άμυνες και καλή αντίδραση του Ολυμπιακού πάνω στο φιλέ απέναντι στην Λετωνή, την Όλγα Τότσκο. Τζούλια Μπορίσοβα. Καλό σερβίς, άσος πρώτος για τον Ολυμπιακό που μειώνει στον πόντο και πάλι 19-18 με τον πρώτο άσο του Ολυμπιακού από την Μπορίσοβα. Έχει ως τώρα 4 ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Τομάσεβιτς, Χατζηνίκου σε πρώτο χρόνο με τη Σαπαρέσκα. Γίνεται πασέ τώρα η Σαπαρέσκα για την Τότσκο με διπλό έτοιμο μπλοκ. Μέσα η μπάλα. 20-18 από την Λετωνή. Ο Ολυμπιακός πάντως πιέζει, είναι στο σετ όπως ήταν στο σετ και παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με 15-9, μείωσε στον πόντο 15-14. Όλγα Τότσκο. Υποδοχή από την Μπορίσοβα. Αυτή σημαδεύουν, κάνει λάθος η Μπορίσοβα. Δεν μπορεί η Χατζηνικολάου. 21ος πόντος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Παντελή, ο Ολυμπιακός έχει βελτιώσει σχεδόν όλους τους τομείς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι της λεωφόρου. Εκτός από έναν φυσικά. Την υποδοχή και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σίγουρα το πρόβλημα στην υποδοχή, κυρίως με τη Σέκολο στο ξεκίνημα, έδωσε πολλούς εύκολους πόντους για τον Παναθηναϊκό που έχει καλύτερο σερβίς, έχει 5 άσους εναντί μόλις ενός του Ολυμπιακού. Ισοδύναμες οι ομάδες στην επίθεση και στο μπλοκ, καθώς ανέβηκε ο Ολυμπιακός από τα μισά του πρώτου σερ και μετά. Ο Παναθηναϊκός που έχει δώσει 4 πόντους από λάθη στις κοπέλες του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τον Τάσο Μπαρακτάρη και τις οδηγίες που δίνει αυτή την ώρα ο Γιάννης Νικολάκης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είμαστε κοντά, δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν χρειάζεται πανικός, απλά βελτιώστε την υποδοχή. Επεσήμανε αυτό που είναι προφανές, Παντελή, δηλαδή ότι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι η υποδοχή, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο σετ και μέχρι τώρα. Δύο άσους από τους 5 συνολικά του Παναθηναϊκού έχει πάρει η Λετωνή Τότσκο. Την Μπορίσοβα σημαδεύει και βέβαια και πάλι. Η Χατζηνικολάου σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό όμως, καθώς έχει κάνει λάθος ο Τομάσεβιτς. Το παραδέχεται η σέρβα του Παναθηναϊκού. Η Καλαϊτζίεβα περνά στην μπροστινή ζώνη. Συνεπώς έχουμε αλλαγή με τη Δίρβα να ψηλώνει το φιλέ του Ολυμπιακού. Χατζηνικολάου.
Δύσκολο σερβίς, Σαπαρέσκα έβγαλε υποδοχή. Θα παίξει με την Ντουμητρέσκου και θα πάρει πόντο ο Παναθηναϊκός. 19-22. Δύσκολη επίθεση με καλά στημένο τον μπλοκ της Λέκτον πάνω στην Ντουμητρέσκου. Αλλά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βρήκε την λύση. Υποδοχή από την Μπορίσοβα. Η Γκλιγκόροβιτς παίζει με την Λέκτονεν, θα κοπεί από την Τομάσεβιτς. Η Ντουμητρέσκου παίρνει νέα επίθεση. Η Βλάχου είναι έτοιμη, με την Κούκου πίσω από τα 3 μέτρα να θέλει να πάρει πόντο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λάθος λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 23ος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Τα time out έχουν εξαντληθεί. Ναι, είναι λογικό γιατί θέλει να σταματήσει τη ροή του αγώνα. Ο Νικολάκης δεν έχει την δυνατότητα να πάρει time out και γι' αυτό κάνει αλλαγή. Σέκολο στη θέση της Μπορίσοβα. Το 19-21 γίνεται 19-23. Σαπαρέσκα στη Σέκολο βέβαια. Στα 3 μετρα κακή υποδοχή και πάλι. Η Λέκτονεν πλασέ, εξαιρετικό. Η Χατζηνίκου ακόμα καλύτερη άμυνα. Η Τότσκο, η Σέκολο δεν μπορεί με τα δάχτυλα. Η Λέκτονεν θα πάρει νέα κόντρα μπάλα. Τριπλό μπλοκ. Out η επίθεση της Λέκτονεν. 24-19, 5 set ball για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το λογαριασμό στα set εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Γιάννης Νικολάκης ήθελε από την Λέκτονεν χαλαρό, καμπυλωτό κτυπήμα και όχι αυτό που έκανε και έδωσε τον 24ο πόντο. Σαπαρέσκα και πάντα τη Σέκολο σημαδεύουν οι πράσινες. Θα πάρει τον πόντο η Βάια Δίρβα. 20-24, χαμένο λοιπόν το πρώτο set ball για τον Παναθηναϊκό. Και η Μπλιάνα Γκλιγκόροβιτς, η Μπίμπι όπως τη φωνάζουν στον Ολυμπιακό. Στο σερβίς. Η Τόσκο καλή υποδοχή. Χατζηνίκου παίζει με τη Φερνάντες για να τελειώσει την φάση τον πόντο. Να πάρει ο Παναθηναϊκός και να πάρει και το σετ. Παναθηναϊκός λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Διαχειρός Μαρίσα Φερνάντες με αυτόν τον πρώτο χρόνο. Δεν μπορεί η Δίρβα πάνω στο φιλέ, δεν μπορεί ούτε η Γκλιγκόροβιτς. Έτσι λοιπόν γράφεται το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 20-25 σε 24 λεπτά. Με 5 άσους του Παναθηναϊκού το τριφύλι ανοίγει το σκορ με 25-20 σε 24 λεπτά με τον Ολυμπιακό να έχει σαφέστατο πρόβλημα στην υποδοχή κυρίως λόγω της συμμετοχής της Σέκολο που ξεκινάει και στο δεύτερο σετ με τη Λέκτον να έχει μία στις 5 επιθέσεις και τον Τάσο Μπαρακτάρη να έχει πλούσιο ρεπορτάζ από τους δύο πάγκους. Αυτό ακριβώς που είπες Παντελή, ο Γιάννης Νικολάκης είδε το χαρτί των στατιστικών βλέποντας τις κακές υποδοχές της Σέκολο και ήταν έτοιμος να το σκίσει. Βέβαιως η υποδοχή είναι το πρόβλημα, τώρα το αν θα βελτιωθεί ή όχι είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Από την άλλη πλευρά στον Παναθηναϊκό υποστηρίζουν ότι με καλό σερβίς και καλό μπλοκ μπορούν μόνο με αυτές τις δύο κατηγορίες να κατακτήσουν την νίκη στο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε τα στατιστικά, παίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχουμε κερδίσει κανένα σετ. 1-0 με την Μαρίσα Φερνάντες, την Ισπανίδα που τελείωσε με επίθεση πρώτου χρόνου και το προηγούμενο σετ θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Στο δεύτερο σετ το Παναθηναϊκός. Η μάχη των κυριών είναι η πρώτη σημερινή των αιωνίων αντιπάλων, καθώς στις 6 Nova Sports 1 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη μάχη των ανδρών στην Γλυφάδα. Η Σέκολο δέχεται μπλοκ, υπάρχει ντουμπλάζ αλλά δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. 2-0. Σέκολο που δεν τελειώνει και επιθέσεις, εκτός από το πρόβλημα που έχει στην υποδοχή. Είναι αναποτελεσματική και στην επίθεση, ως τώρα για τον Ολυμπιακό. Φερνάντες, υποδοχή από την Βλάχου, ούτε αυτή είναι καλή. Ευκαιρία για κόντρα μπάλα με την Τότσκο για τον Παναθηναϊκό. Η Βλάχου θα κόψει, η Γκλιγκόροβιτς πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων με την με την Λέκτονεν, νέα κόντρα μπάλα για τον Ολυμπιακό, με την Κούκου να έρχεται από πίσω, αλλά να στέλνει την μπάλα out. 3-0. Αν δεν βγάζει υποδοχές και η Γιάννα Βλάχου που είναι η μέτρ του είδους, τότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος, ίσως και ψυχολογικού για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο τομέα, Παντελή. Μαρίσα Φερνάντες. Υποδοχή από τη Βλάχου, δύσκολα αλλά καλή, η Δίρβα. Θα πάρει έτσι και δεν στον πόντο γιατί υπήρχε υπέρβαση από τον Παναθηναϊκό. Από τη Σαπαρέσκα. Από τη Σαπαρέσκα. 3-1. Βάια Δίρβα. Σερβίρι στην Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με τη Σαπαρέσκα. Σπάει μπάλα στον μπλοκ. Ευκαιρία για κόντρα μπάλα για τον Ολυμπιακό με την Κούκο. Έχει μπροστά της την Τότσκο, δεν καταφέρει να την νικήσει. Η Τότσκο τώρα και πάλι με διπλό μπλοκ. Η Σέκολο βγάζει άμυνα. Η Γκλιγκόροβιτς
θα παίξει με τη Λέκτονεν, δεν περνάει μπάλα, 4 μπάλες λοιπόν πόντες για τον Παναθηναϊκό, 4-1. Με τη Λέκτονεν να έχει 1 στις 7. Εδώ, η Ρίκα Λέκτονεν. Χατζηνίκου, η Λέκτονεν στα 3 μέτρα δεν ήταν καλή υποδοχή, η Σέκολο παίρνει επίθεση. Η Τομάσεβιτς βγάζει άμυνα. Η Τότσκο θα πάρει νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό και θα την τελειώσει για 5-1 πάνω στην Γκλιγκόροβιτς. Παντελή, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επιθετική ανάπτυξη για τον Ολυμπιακό με τόσο κακή υποδοχή. Δεν παίζουν οι ακραίες, δεν παίζει η διαγώνια. Πρώτος χρόνος δεν υπάρχει. Πώς θα βγουν οι πόντοι? Και ο Παναθηναϊκός δεν κάνει το καλύτερο παιχνίδι της φετινής χρονιάς. Απλά κάνει τα τυπικά πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα. Έχει καλύτερο σερβίς. Δεν έχει πρόβλημα στην υποδοχή του. Το μπλοκ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να σπάσει μπάλες ή για να πάρει και πόντους. Έχει πάρει και 7 εύκολους πόντους από τον Ολυμπιακό με 7 λάθη της ομάδας του Γιάννη Νικολάκη. Γενικότερα ο Ολυμπιακός είναι προβληματικός και σήμερα, κυρίως στην πίσω ζώνη. Και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, τα πολλά για τον Νικολάκη. Ναι, Τάσο. Η λέξη λάθη, λάθη, λάθη ακουγόταν συνέχεια από το στόμα του προπονητή του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να ξυπνήσει τις αθλήτριές του. Για την ώρα τίποτα δεν δουλεύει. Το θέμα είναι να μπορέσει να τις κάνει να πιστέψουν σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού που δεν δουλεύουν καθόλου. Η Κούκου δέχεται και πάλι μπλοκ από την Τότσκο. Από τις ωραίες κυρίες στο Μελίνα Μερκούρι. Παρακολουθούν. Είναι αρκετός ο κόσμος. Μάλλον δεν υπάρχει κόσμος στο Μελίνα Μερκούρι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Είναι 70 άνθρωποι που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν τον ντέρμπι, τον τελικό των Ιωνίων. Γκλιγκόροβιτς, η Χατζηνικολάου, έστω και με αυτόν τον τρόπο θα περάσει την μπάλα. Με αυτό το χαλαρό χαστούκι στην μπάλα από τη Χατζηνικολάου. 2 στις 14 η Κούκου. Γκλιγκόροβιτς παίρνει πάνω της την επίθεση. Η Μιλωνά έβγαλε άμυνα, η Χατζηνικολάου σε πρώτο χρόνο θα τελειώσει για το 6-3 με 2 συνεχόμενους πόντους από τον πύργο του Ολυμπιακού. Κούκου. Υποδοχή από την Τομάσεβιτς, με την Τόσκο παίζει η Χατζηνίκου, δέχεται τον μπλοκάουτ. Παίρνει τον μπλοκάουτ, 7-3. Σούπερ Τότσκο, Παντελή, σε όλους τους τομείς. Συνεχίζει την εξαιρετική εμφάνιση από το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Θα έλεγα ότι συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις από το κύπελο της Ήρου και μετά και με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη στα παιχνίδια πρόκριση. Ήταν πολύ καλή η Λετωνή. Εδώ η Σέκολο δίνει άλλον έναν εύκολο πόντο, 8-3, και ο Νικολάκης φωνάζει εσπεσμένα την Καλαϊτζίεβα. Η Ιταλίδα σε κάκιστη μέρα και σήμερα, σαφώς επηρεασμένη από τον τραυματισμό της. Η Ιταλίδα βέβαια. Που είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει το ελληνικό βόλεϊ πριν κάνει την εγχείρηση. Γιατί από την ημέρα που έκανε την επέμβαση είναι αγνώριστη, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Και σήμερα δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μια παίκτρια που έχει πάρει τα πάντα. Πρωταθλήματα στην Ιταλία με την Μπέργαμο, Champions League. Από τα κορυφαία ονόματα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Τότσκο και Φερνάντες από 8, τα βαριά πυροβολικά. Για τον Παναθηναϊκό, βλέπετε στην πλευρά του Ολυμπιακού, η Χατζηνικολάου έχει 3 πόντους. Παντελή, δεν θα πρωτοτυπήσω ούτε αυτή την φορά. Τους είπε απλά ο Γιάννης Νικολάκης το εξής. Ένας από τους βασικούς τομείς για να παίξουμε βόλεϊ είναι η υποδοχή. Εάν δεν διορθωθεί η υποδοχή, δεν μπορούμε να παίξουμε βόλεϊ, όχι σε αυτό το σετ, γενικότερα στην αναμέτρηση. Τώρα ο Νικολάκης πάντως κάνει διορθωτική κίνηση. Περνάει την Καλατζέβα στη θέση τη Σέκολο που πάει στη γωνία των αναπληρωματικών. Για να δούμε τι μπορεί να κερδίσει ο Νικολάκης από τη συμμετοχή τη Καλατζέβα. Η Λέκτον είναι βγάλει υποδοχή με τη Χατζηνικολάου. Πλασέ. Τρίτο συνεχόμενο πόντο για την Μαρία Χατζηνικολάου. Στο 8-4 μειώνει ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρξε αντίδραση από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και η 30χρονη Μαρίνα Καλατζέβα σερβίρει για τον Ολυμπιακό. Η Τομάσεβιτς, η Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου, θα περάσει την μπάλα, η Βλάχου δεν μπορεί. Ένατος πόντος λοιπόν για το τριφύλι. 9-4. Η
Ο Δημητρέσκου που ήταν στις επιλογές του Λυκούδη στην εθνική ομάδα. Αλλά όπως και η Ελευθερία Χατζηνίκου αποφάσισαν να μην φορέσουν το εθνόσημο. Άσος από την Σαπαρέσκα. Καλαϊτζίεβα και Βλάχου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Νικολάκης για να διορθώσει τα προβλήματά του στην πίσω ζώνη. Έχει κάνει τα πάντα. Δεν πιάνουν. Χατζηνικολάου σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με επαφή στο μπλοκ πόντους για τον Ολυμπιακό. Έδωσε τώρα την απόφαση, άλλαξε τώρα την απόφαση μετά την υπόδειξη από τον επόπτη. Άλλαξε η απόφαση. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρονται και οι κοπέλες του Φλόρου. Δύσκολη φάση. Τότσκο, Χατζηνίκου, Ντουμητρέσκου με πλασέ. Ωραίος πόντος για το 11-5. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο γήπεδο. Καλαϊτζίεβα. Η Δίρβα. Ωραία άμυνα από την Μιλωνά. Στην πίσω ζώνη Λέκτονεν. 6-11. Το τελείωμα της φάσης από τη Λέκτονεν. Τζούλια Μπορίσοβα. Υποδοχή από την Τομάσεβιτς, καλή Χατζηνίκου. Παίζει με τη σέρβα, έχει κάνει λάθος η Χατζηνίκου. Βρήκε στο φιλέ, Παντελή. Βρήκε στο φιλέ. 11-7 λοιπόν μειώνει ο Ολυμπιακός στους 4. Καθαρή η φάση. Υποδοχή από την Τότσκο στη Χατζηνίκου. Θα παίξει με την Τομάσεβιτς, την κόβει τον μπλοκ, αλλά κάνει και πάλι λάθος ο Ολυμπιακός. 12-7. Υπήρχε αντίδραση στο μπλοκ, δεν ήταν σωστή η νέα αντίδραση από την Κούκου, το Μάσεβιτς. Η Καλαϊτζίεβα θα πάρει η Κούκου τον πόντο. 12-8. Λέκτονεν, η καταστάτρια της Αντωνίνα Ζέτοβα. Έπαιξε στο καμπιονάτο μέχρι την ένατη αγωνιστική. Δημητρέσκου πίσω από την γραμμή των τριών μέτρων. Ωραία άμυνα από τον Ολυμπιακό. Αλλά πάει πάνω στο Γεωργουλέα η μπάλα. Καλαϊτζέβα δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Μόνο αν σκαρφάλωνε στη σκάλα του πρώτου θα έβγαζε άμυνα. Δύσκολο, τα έχει τα κιλά το Γεωργουλέας. Φερνάντες. Υποδέχεται η Βλάχου στα τρία μέτρα με την Γκλιγκόροβιτς, η Καλαϊτζίεβα. Βγάζει ωραία άμυνα η Φερνάντες. Η Δημητρέσκου πίσω από την γραμμή των τριών μέτρων. Κόβει η Δίρβα. Η Γκλιγκόροβιτς θα παίξει με την Κούκου. Δεν ήταν καλή πάσα. Η Σαπαρέσκα γίνεται πασέρ για την Τότσκο. Πλασέ έτοιμη η Γκλιγκόροβιτς. Η Βλάχου θα περάσει για την Κούκου. Θα δεχτεί μπλοκ όμως. Από την Τότσκο και πάλι. 14-8 στο συν 6 και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον μπλοκ. Του Τριφυλίου να κάνει καλή δουλειά και την διαγώνια του Ολυμπιακού να μην περνάει τις μπάλες. Έχει 8 μπλοκ ο Παναθηναϊκός και 7 άσους. Έχει πάρει και 8 λάθη από τον Ολυμπιακό. Αλλά όλη η ζημιά γίνεται από το σερβίς του Παναθηναϊκού και από την υποδοχή που δεν βγαίνει για τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα προβλήματα της ομάδας του Γιάννη Νικολάκη στο σημερινό παιχνίδι. Βλέπετε εδώ, 35% άριστη υποδοχή για τη Σέκολο, 33% για την Καλαϊτζίεβα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός κανένα πρόβλημα στις υποδοχές του. Για να ακούσουμε τον Τάσο Μπαραχτάρη, τι μπορεί να είπε τώρα για να την κολλάει στάσου. Αυτή τη φορά, εκτός από την υποδοχή, πρόσθεσε και κάτι διαφορετικό. Ανεβάστε ρυθμό, κυνηγάμε όλες τις μπάλες. Προσοχή στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού στην ευθεία, με οδηγίες ιδιαίτερα στην Γιάννα Βλάχου. Στο 51% υποδοχή γενικότερα του Ολυμπιακού, προβληματική δηλαδή. Βλάχου, η Δίρβα σε ωραίο πρώτο χρόνο με την Γκλιγκόροβιτς. 14-9. Η Δίρβα που μετακόμισε φέτος το καλοκαίρι από τον Ηρακλή Κηφισιάς. Το Μάσεβιτς.
Η Σαπαρέσκα με μονομπλοκ την Καλαϊτζέβα δεν έχει πρόβλημα για το 15-9. Ανάλογο σκορ είχαμε και στο πρώτο σετ. Τότε ξεκίνησε την αντεπίθεση του Ολυμπιακός όταν έφτασε στον πόντο 15-14. Χατζηνίκου. Υποδοχή από την Καλαϊτζέβα δύσκολη. Γκλιγκόροβιτς παίζει με την Κούκου. Δέχεται μπλοκ out η Κούκου. Πάει και στο σερβίσι αρχηγός του Ολυμπιακού. Υποδοχή από την Μιλωνά. Θα παίξει με την Ντουμητρέσκου. Χαμηλή πάσα. Μπλοκ μέσα. 11-15. Σαν να βλέπουμε το ίδιο έργο είναι με το πρώτο σετ. Ο Φλόρος δεν παίρνει πάντως τώρα time out. Κούκου. Καλό σερβίς πάνω στη Μιλωνά. Η Χατζηνίκου παίζει με τη Σαπαρέσκα. Νέο μπλοκ από την... Χατζηνικολάου, 15-12. Ακριβώς το ίδιο σενάριο. Για την ώρα δεν ζητάει ο Φλόρος time out πάντως. Στο προηγούμενο σετ το ίδιο διάστημα είχε πάρει νομίζω. Είχε σταματήσει το ρυθμό του Ολυμπιακού. Η Τότσκο με δάχτυλα θα παίξει Χατζηνίκου με τη Λετωνή. Θα βγει άμυνα, αλλά εκεί που πάει μπάλα δεν μπορεί η Γκλιγκόροβιτς. Έτσι λοιπόν έχουμε το 16-12. Σταματάει το σερί του Ολυμπιακού. Αυτό το μικρό σερί που έφτιαξε με 3-0. Παναθηναϊκός πάει και πάλι στο συν 4 έχοντας την Τότσκο 5 στις 18 να έχει πάρει τις περισσότερες επιθέσεις. Καλύτερη, πιο αποτελεσματική είναι η Ντουμητρέσκου από την περιφέρεια με 6 στις 13. Έχει 4 στις 7 η Φερνάντες. Αντίθετα στον Ολυμπιακό έχει 4 στις 18 η Κούκου. Υπενθυμίζουμε το προηγούμενο παιχνίδι τελείωσε με 4 στις 20. Χατζηνικολάου 5 στις 8, όπως και η Δίρβα 3 στις 5. Ο Ολυμπιακός γενικότερα που βγάζει περισσότερο επιθέσεις από τον πρώτο χρόνο και λιγότερο από τα άκρα του. Η Λέκτον είναι μακριά με 2 στις 8. Παντελή, ο Γιάννης Νικολάκης είπε χαρακτηριστικά: παίξαμε 3 πόντους όπως έπρεπε και τις βγάλαμε εκτός ρυθμού. Θέλει, πέραν βεβαίως της καλής υποδοχής που επισημαίνει πάντοτε, θέλει πίεση στο σερβίς, ούτως ώστε να βγάλουν τη Χατζηνίκου, δηλαδή την πασαδόρο του Παναθηναϊκού, μακριά στα 3 μέτρα, να την αναγκάσουν να παίξει ψηλή μπάλα, κυρίως από την θέση 4 και εκεί να αναστημένο τον μπλοκ του Ολυμπιακού. Όλγα Τότσκο στο 16-12, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Έχει πάρει το πρώτο με 25-20 εδώ στο δεύτερο τελικό της Α1 Γυναικών. Υποδοχή από την Λέχτονεν. Η Γκλιγκόροβιτς παίρνει μόνη της πάνω την επίθεση και πάλι θα περάσει για την Καλαϊτζέβα. Δέχεται block out. 16-13. Στο κεφάλι της Δημητρέσκου μπάλα. Ζαλίθηκε κιόλας. Λογικό γιατί φεύγει με τρομερή δύναμη από τα χέρια των παικτριών την μπάλα. Δείτε εδώ. Καλαϊτζέβα. Υποδοχή από την Μιλωνά. Παίζει με την Ντουμητρέσκου, η Χατζηνίκου, η Βλάχου. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 17-13. Σαπαρέσκα. Υποδοχή από τη Λέχτονεν. Η Γκλιγκόροβιτς παίζει με την Λέχτονεν. Ωραία άμυνα από την Τότσκο. Ευκαιρία για πόντο με την Ντομάσεβιτς. 18-13. Δεν είναι καλή αντίδραση της Χατζηνικολάου πάνω στο φιλέ. Είχε την ευκαιρία εδώ ο Ολυμπιακός να πάρει πόντο. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το Μούντοφλεξ. Το 16-13 γίνεται 18-13 για τον Παναθηναϊκό. Σαπαρέσκα. Υποδοχή από τη Λέκτονεν. Καθόλου καλή. Ο Γκλιγκόροβιτς δεν μπορεί να σώσει τον πόντο. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 19-13. Σαπαρέσκα. Υποδοχή από την Καλαϊτζίεβα. Παίζει με την Λέχτονεν. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό καθώς φιλέ, η Φιλανδή κάνει φιλέ. 20-13. Σερί 4-0 για τον Παναθηναϊκό την ώρα που ο Νικολάκης έχει ολοκληρώσει τα time out και μόνο με αλλαγή μπορεί να σταματήσει το ρυθμό. Προβλέψιμε πάντως και η Γκριγκόροβιτς στις τελευταίες επιθέσεις, Παντελή. Για να δούμε τώρα την επιλογή από την Κροάτισσα. Παίζει με τη Χατζηνικολάου. Δέχεται μπλοκ η πανύψηλη κεντρική του Ολυμπιακού. 21-13.
Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόροβιτς δεν έχει πάρει καλές πάσες, για να λέμε το δίκαιο, αλλά από εκεί και μετά και όσες καλές έχει πάρει, βλέπεις Νικολάκη την αποσύρει βάζοντας την Χαραζαβίδου, την πιτσιρίκα στο παιχνίδι. Ήταν όλες ή κοντά στο φιλέ, βούτυρο στο ψωμί του μπλοκ του Παναθηναϊκού. Σαπαρέσκα στη Λέκτονεν και αυτή δεν είναι καλή υποδοχή. Φερνάντες στη Λέκτονεν, η Βλάχου με την Κούκου να περνάει την μπάλα, αλλά μην μπορεί να την περάσει. Ένα ακόμη λάθος, 22-13. Ο Ολυμπιακός πάντως είναι προβληματικός σε αυτό το σετ, σε όλους τους τομείς. Δεν βελτίωσε ποτέ την υποδοχή του, είχε προβλήματα και στην επίθεση, δεν τελειώνουν οι φάσεις. Και ο Παναθηναϊκός από το 16-13 έχει φτάσει στο 22-13. Γενικά, Παντελή, δεν δουλεύει και τίποτα. Και η πάσα δώρος, όπως είπαμε, δεν μπορεί να δουλέψει, αλλά δεν υπάρχει και μια αξιόπιστη επιθετική λύση με συνέχεια. Η Σαββίδου υψώνει για την Κούκου. Θα την αφήσουν χωρίς μπλοκ. Θα κάνει ένα ακόμη λάθος. Στο συν 10 λοιπόν η διαφορά. 23-13 για τον Παναθηναϊκό που αγγίζει και το δεύτερο σετ εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Σαπαρεύσκα, η Βλάχου, η Χατζηνικολάου με άσχημη τοποθέτηση από το κορμί της, η Τομάσεβιτς, η Τότσκο, περνάει πλασέ στην Λέκτονεν. Σαββίδου παίζει και πάλι με την Φιλανδή, η Σαπαρέσκα βγάζει ωραία άμυνα, η Τότσκο πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων δέχεται τριπλό μπλοκ από τον Ολυμπιακό για να σταματήσει το σερί του Παναθηναϊκού, 23-14. Παρά τη μεγάλη διαφορά, Παντελή, ο Τάκης Φλόρος κάθε φορά που χάνεται ένας πόντος κάνει σαν τρελός πραγματικά. Παρατηρήστε στην Ελευθερία Χατζηνίκου αυτή τη φορά για την pipe που επιχείρησε. Λάθος σέρβις από τη Χατζηνικολάου, 24-14, 10 ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό να πάρει πανεύκολα το δεύτερο σετ από τον Ολυμπιακό που δεν έχει ψυχολογία, του λείπει υποδοχή, του λείπουν πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του. Λέκτονεν, δείτε εδώ που πάει μπάλα στην Σαββίδου, η Κούκου. Η μπάλα είναι out, αλλά παρεμβαίνει του Μητρέσκου και δίνει τον πόντο στον Ολυμπιακό. 24-15. Δείτε, η μπάλα πήγαινε out, αλλά του Μητρέσκου την ακούμπησε, συνεπώς ο πόντος είναι για τον Ολυμπιακό. Με δάχτυλα από την Τότσκο και την Τομάσεβιτς να μην παίρνει τον πόντο. Θα περάσει Χατζηνικολάου σε ένα πόντο για την Τομάσεβιτς. Τώρα ο πόντος. 25-15 λοιπόν, πολύ πιο εύκολα από το προηγούμενο σετ, το Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-0, θέλει ένα ακόμη σετ για να φτάσει στη δεύτερη νίκη στους τελικούς της Α1 και να βάλει γερά θεμέλια, γερές βάσεις για την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Σε 19 λεπτά το δεύτερο σετ, η στροφή μετά τις διαφημίσεις. Στο άδειο Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι, ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει το ρυθμό του και τον νόμο του. Έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ από τον Ολυμπιακό με 25-20 σε 24 και πιο εύκολα σε 19 με 25-15 και ψάχνει το τρίτο σετ που θα τον οδηγήσει στη δεύτερη νίκη στους τελικούς της καλύτερης κατηγορίας των γυναικών. Θα του δώσει πλεονέκτημα λοιπόν για την κατάκτηση και του πέμπτου συνεχόμενου πρωταθλήματος, καθώς ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στη Λεωφόρο, εκεί που περιμένει ο Παναθηναϊκός να πανηγυρίσει τον τίτλο, αν και εφόσον βέβαια περάσει νικηφόρα εδώ από το Μελίνα Μερκούρι. Τάσο. Καταρχήν να πούμε, Παντελή, ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην ψυχολογία στους πάγκους των δύο ομάδων. Υπάρχει πίστη, υπάρχει χαμόγελο από την πλευρά του Παναθηναϊκού με παρενέσεις, επενέσεις προς το καλό παιχνίδι στο πρόσωπο της Όλγα Τότσκο. Από την άλλη πλευρά, παιδιά, πιστέψτε το, πάμε γερά, μπορούμε, προσπαθούμε, αλλά σκυθροπά πρόσωπα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο μάτς. Η Λέκτονεν ούτε τώρα θα το κάνει. 1-0 λοιπόν, παρά την προσπάθεια της Βλάχου, 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που έφυγε, που έχει γράψει τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι των 10 πόντων. Με το τελείωμα του σετ δηλαδή, το 25-15, 10 πόντοι συνιστούν τη μεγαλύτερη διαφορά των ομάδων στο σημερινό παιχνίδι. Τομάσεβιτς υποδέχεται καλά η Τζίεβα, δύσκολη υποδοχή. Η Κούκου θα περάσει η Βλάχου απλό πέρασμα στην Μιλωνά. Η Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου. Χωρίς αντίπαλο η Βλάχου βγάζει ωραία άμυνα. Η Γλυγκόροβιτς απέναντι για την Λέκτονεν. Νέα άμυνα για τον Παναθηναϊκό με την Τότσκο και τριπλό μπλοκ η Βλάχου στην καλή άμυνα.
με δάχτυλα στην Κούκου, θα περάσει απλά την μπάλα. Κοντραμπάλα για τον Παναθηναϊκό με την Τομάσεβιτς, block out. 2-0 λοιπόν με δεύτερο πόντο από τη Μαρίσα Φερνάντες. Τομάσεβιτς. Υποδοχή από την Καλαϊτζίεβα. Η Γλυκόροβιτς παίζει με τη Χατζηνικολάου. Κακός πρώτος χρόνος. Η Φερνάντες θα πάρει πάνω του στην επίθεση. Τρίτος πόντος για τον Παναθηναϊκό σε αριθμή η πόντη και της Φερνάντες. Τομάσεβιτς στην πρώτη ζώνη. Δυσκολεύει την υποδοχή του Ολυμπιακού με τη Χατζηνικολάου. Η Λέκτονε με πολύ δύναμη. Ωραίο πέρασμα από την Ρίκα Λέκτονεν. Εδώ με διπλό μπλοκ. Έχει την τεχνική η Λέκτονεν να περνάει τέτοιες μπάλες. Χατζηνικολάου στην πίσω ζώνη στην Μιλωνά. Καλή υποδοχή. Μιλωνά βγάζει και η Χατζηνικολάου έβγαλε και άμυνα. Η Λέκτονεν δεύτερη επίθεση. Η μπάλα είναι block out. Φερνάντες λέει ότι η μπάλα είναι μέσα. Διαιτητές τη δίνει στον Ολυμπιακό. 3-2. Βάλα είναι μέσα στην γραμμή πάνω. Υποδοχή από την Μιλωνά. Η Χατζηνίκου παίζει με τη Φερνάντες. Θα πάρει block out για το 4-2. Και η Μαρίζα Φερνάντες με ευρωπαϊκή εμπειρία πέρσι στο Final Four Champions League με τη Μούρθια. Καλό σερβί στην Καλαϊτζίεβα, η Δίρβα, Παστούκι στην μπάλα και τρίτος πόντος για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που έχει εδώ την τελευταία του ευκαιρία σε αυτό το σετ να ανεβάσει την απόδοσή του, να φτιάξει την υποδοχή του και να πιέσει τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν το έχει κάνει με το σερβί του τώρα. Γλυκόροβιτς, η Τομάσεβιτς δεν κάνει καλή υποδοχή. Η Τότσκο θα πάρει επίθεση. 4-4, ισοπαλία λοιπόν στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Από την κακή υποδοχή της Τομάσεβιτς στο σερβίς της Γλυκόροβιτς. Αυτή σημαδεύει και πάλι η Κροάτσα. Με τη Σαπαρέσκα λάθος του με τη Χατζηνίκου. 5-4, πρώτη φορά θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Και το κάνει στο τρίτο σετ, το πιο κρίσιμο για αυτόν, γιατί αν το χάσει θα χάσει και τον αγώνα. Γλυκόροβιτς. Η Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου πίσω από τη γραμμή των 3 μέτρων. 6-4 Ολυμπιακός από το λάθος της αρχηγού του Παναθηναϊκού. Σερί 4-0 για την ομάδα του Νικολάκη και time out για τον Φλόρο. Σε αυτό το ξέσπασμα του Ολυμπιακού, στο τρίτο σετ, Ολυμπιακός θέλει και δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει. Με την Κούκου να είναι χαμηλά στις 5 στις 22 επιθέσεις. Χατζηνικολάου στο 50%. Χαμηλά και η Λέκτονεν. Η Φερνάντες για τον Παναθηναϊκό έχει 8 στις 12. Ντουμητρέσκου 7 στις 16 και χαμηλά και η Τότσκο με 6 στις 22. Όπως και η Τομάσεβιτς με 3 στις 10. Ουσιαστικά η Φερνάντες είναι η πιο αποτελεσματική παίκτρια για τον Παναθηναϊκό. 30% στην επίθεση ο Ολυμπιακός, 37 ο Παναθηναϊκός. Τάχης Φλόρος παραδέχθηκε, Παντελή, ότι είναι καλό το σερβίς του Ολυμπιακού σε αυτούς τους τελευταίους πόντους. Ζήτησε επίθεση από την Τότσκο όπως τώρα, πετυχημένη, αλλιώς η επιλογή ήταν πάει με τη ρούξη του Μητέρασκου. 6-5 λοιπόν μειώνει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο σετ. Έχει πάρει τα δύο πρώτα με 25-20 και 25-15. Και σερβίρει με τη Χατζηνίκου. Στην Βλάχου, στα 3 μέτρα η Γλυκόροβιτς, δύσκολη υποδοχή. Η Κούκου θα πάρει επίθεση. Ανανεώνεται η κοντραμπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Κάνει λάθος όμως εκεί που στέλνει την μπάλα η Γλυκόροβιτς. Η Σαπαρέσκα θα γίνει πασέρ για την Ντουμητρέσκου. Έχει διπλό μπλοκ. Θα περάσει με πλασέ η Ντουμητρέσκου για το 6-6. Λάθος στην ανάπτυξη στην προηγούμενη φάση. Με την Γλυκόροβιτς και τη Λέκτονεν. Και τελείωμα με πλασέ από την Ντουμητρέσκου. Χατζηνίκου επιλέγει την Βλάχου. Θα παίξει με την Δίρβα. Η μπάλα είναι μέσα. 7ος πόντος για τον Ολυμπιακό.
Νικολάκης που κρατάει στον πάγκο την Σέκολο. Παίζει με Λέχτονεν. Στην πίσω ζώνη. Προδοχή από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με την Λετωνή. Θα πάρει έναν ακόμη πόντο η Όλγα Τότσκο για το 7-7. Λέχτονεν με την Καλαϊτζέβα κρατούν μαζί με τη Βλάχου την πίσω ζώνη του Ολυμπιακού. Παντελή, Σέκολο είναι εκτός. Δεν τη σκεφτείτε ούτε καν σαν αλλαγή για την ώρα. Είναι με τις αναπληρωματικές πίσω. Η Καλαϊτζέβα τραβάει το κουπί. Τότσκο επιλέγει την Λέχτονεν και δικαιώνεται καθώς κάνει άσχημη υποδοχή. Η Μιλωνά για κόντρα. Μπάλα με τη Σαπαρέσκα. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 8-7. Θα πάρει προηγούμενος το τεχνικό time out η ομάδα του Ολυμπιακού. Με κυρίως τα λάθη από τον Παναθηναϊκό που έχει φτάσει τα 10 να δίνουν εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που δεν έχει σερβίς. Μόλις ένας άσος έναντι 7 του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα σε όλα τα στατιστικά ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι σε αυτό το σημείο του αγώνα, ενώ είμαστε στο τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει τα δύο πρώτα και να είμαστε στο 8-7 υπέρ του Ολυμπιακού στο τρίτο. Ο Ολυμπιακός που πέρσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό 8 παιχνίδια. Τον νίκησε 2 φορές στους τελικούς του πρωταθλήματος. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που γεύτηκε το νέκταρ των τίτλων σε κύπελο και πρωτάθλημα, γυρνώντας τη σειρά στους τελικούς. Τάκης Φλώρος, Παντελή, επισήμενε κάποια λάθη που κάνουν οι αθλητριές του. Ζήτησε να μείνει, να σημαδεύουν την Λέκτονεν, επειδή τώρα είναι πίσω, και να την κρατήσουν πίσω. Μάλιστα. Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμιτρέσκου. Νέο πλασέ δέχεται stop, αλλά ανανεώνεται η επίθεση με την Γκλιγκόροβιτς να σηκώνει για την Κούκου, να δέχεται μονόμπλοκ από την Ντομάσεβιτς για το 8-8. Είναι προβλέψιμη η Κούκου, Παντελή, από την έννοια ότι η πλειονότητα των χτυπημάτων της είναι στη διαγώνιο. Αυτή της έκλεισε το Μάσεβιτς και της έκανε εύκολο μπλοκ. Φιντάν Κασαπαρέσκα στα 38 της και ακόμη κρατάει στο κέντρο του Φιλίπ Πανακού. Σημαδεύει και αυτή τη Λέκτονεν και πάλι Κούκου με διπλό μπλοκ δέχεται ένα ακόμη με το Μάσεβιτς και Φερνάντες. Και ο Παναθηναϊκός περνάει και πάλι μπροστά με αυτά τα δύο μπλοκ πάνω στην Κούκου με 9-8. Επιβεβαιώνεται η τακτική του Φλόρου, Παντελή. Το σερβίς πάνω στη Λέκτονεν, η οποία είναι καλή επιθετικός, την κρατάει πίσω με την υποδοχή και αφήνει Κούκου και Καλαϊτζίεβα να παίρνουν τις επιθέσεις. Σε πρώτο χρόνο θα τελειώσει η Χατζηνικολάου. Είδε η Γκλιγκόροβιτς ότι δεν βρίσκει για τρία από τα άκρα και αρχίζει να παίζει πρώτο χρόνο. Όταν βέβαια έχει καλή υποδοχή, γιατί ακριβώς αυτό, με αυτή την υποδοχή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει πρώτο χρόνο. Κούκου στην πίσω ζώνη στην Τότσκο. Θα παίξει με την Ντομάσεβιτς. Η κομπίνα είναι επιτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. 19. Ανέβηκε και η Φερνάντες και η Ντομάσεβιτς σε πίσω τρέιλερ για να πάρει τον πόντο. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που το κάνουν στο παιχνίδι τους αυτό. Βάζουν αυτή την κομπίνα με τη σέρβα κοπέλους του Παναθηναϊκού. Η Λέκτονεν σε μία ακόμη άσχημη υποδοχή. Θα περάσει η Κούκου για την Μιλωνά. Η Χατζηνίκου, απλό πέρασμα. 11-9. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να τονίσουμε ότι το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Time out από τον Νικολάκη. Και τώρα ο Νικολάκης σταματά το παιχνίδι στο 11-9 για να δώσει οδηγίες στις παίκτριές του, για να τον ακούσουμε. Αν μπορούμε να τον ακούσουμε από το μικρόφωνο του Τάσου Μπαρακτάρη. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, να πιέσουμε λίγο το σετ μας. Είναι πολύ απλό το σετ. Περνάει η μπάλα και μας παίζουν μια πλάκα. Μας παίζουν πολύ απλά. Πιέσουμε λίγο το σετ μας, παιδιά, και μετά όλα. Νομίζω ότι αυτό που άκουσα, αν άκουσα καλά, να πιέσουμε λίγο στο σερβις, γιατί είναι για πλάκα το σερβις μας, αποτυπώνει την πλήρη εικόνα του αγώνα, Τάσο. Ακριβώς αυτό είναι, Παντελή. Μας παίζουν για πλάκα. Δεν υπάρχει πίεση. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις δεν έχει πιέσει ο Ολυμπιακός στο σερβις. Έτσι ο Παναθηναϊκός απλώνει το παιχνίδι του επιθετικά κατά το δοκούν. Out service από την Ντουμιτρέσκου. Μειώνει στον πόντο και πάλι ο Ολυμπιακός το 11-10. Καλαϊτζίεβα. Υποδοχή από την Ντομάσεβιτς. Θα παίξει με τη Φερνάντες η Χατζηνίκου. Θα στείλει την μπάλα out η Φερνάντες. Όλα 11. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στο πιο ενδιαφέρον σέτος τώρα.
με τις δύο ομάδες να είναι κοντά από το ξεκίνημα. Καλαϊτζέβα πιέζει στο, στην υποδοχή την Μιλωνά. Η Τομάσεβιτ δέχεται block out. 12-11. Εδώ ξανά το τελείωμα της πρωταθλήτριας Αμερικής το 2005 με την ομάδα των Huskies, στο Άσιπτον. Η Βλάχου παίζει με τη Χατζηνικολά, ο Γλυγκόροβιτς βγάζει άμυνα, ωραία η Τομάσεβιτς, δεν πέφτει μπάλα στο τερέν. Η Γλυγκόροβιτς για τη Λέκτονεν, τώρα θα πέσει από την Ρίκα Λέκτονεν, το 12-12. Η Λέκτονεν που πήγε στις Κάνες και αντικαταστάθηκε από την Τότσκο το 2005. Εδώ η Λετωνή. Η Καλαϊτζέβα έβγαλε άμυνα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. 13-12 για τον Παναθηναϊκό. Την Μπορίσοβα σκέφτεται ο Γιάννης Νικολάκης. Να δούμε σε ποια στην θέση θα περάσει. Λογικά στην Καλαϊτζέβα. Λογικά. Φερνάντες στην πίσω ζώνη στην Καλαϊτζίεβα. Η Γλυγκόροβιτς παίζει με τη Λέκτονεν. Εστημένο τον μπλοκ του Παναθηναϊκού, αλλά δεν κάνει καλή δουλειά. Όλα 13. Με την Λέκτονεν που τώρα έχει ένα... Τώρα θα περάσει στην θέση της Κούκου. Μάλιστα. Αλλάζει λοιπόν την Κούκου ο Νικολάκης. Βάζει την Μπορίσοβα. Στο 13-13. Γλυγκόροβιτς. Υποδοχή από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με την Δημητρέσκου Πλασέ. Εξαιρετικό από την αρχηγό του Παναθηναϊκού. 14-13. Με τεράστια απόσταση πάντως Παντελή στον ντουμπλάζ. Έτσι. Ήταν τουλάχιστον 3 μέτρα η επόμενη αθλήτρια του Ολυμπιακού από εκεί που πήγε το Πλασέ. Χατζηνίκου. Υποδοχή από την Λέκτονεν. Στα 3 μέτρα η Γλυγκόροβιτς απέναντι για την Μπορίσοβα. Στημένο τον μπλοκ του Παναθηναϊκού. 15ος πόντος με μπλοκ πάνω στην Μπορίσοβα. Το μπλοκ του Παναθηναϊκού που έχει ανεβάσει ρυθμού σε αυτό το σετ. Χατζηνίκου σημαδεύει την Καλαϊτζίεβα. Παίζει με την Λέκτονεν. Η Χατζηνίκου έβγαλε άμυνα η Μπορίσοβα. Στην κόντρα μπάλα για τον Ολυμπιακό και πάλι με τη Λέκτονεν θα πάρει τον πόντο. 15-14. Εδώ δείτε με τη βοήθεια του Φιλέ η Λέκτονεν πήρε τον πόντο. Μείωσε στον πόντο λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 15-14. Και με την Λέκτονεν σερβίρει. Υποδοχή με δάχτυλα από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου απέναντι για την Δημητρέσκου. Πέρασμα στην Λέκτονεν. Κυρία να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός με την Καλαϊτζίεβα. Ωραίο πλασέ. Η Χατζηνίκου έβγαλε εξαιρετική άμυνα. Η Τότσκο θα συνεχίσει στην Βλάχου. Με την Λέκτονεν το πέρασμα δεν μπορεί η Δημητρέσκου. Όλα 15 με τον Ολυμπιακό να πατάει γκάζι. Σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Ξέρει άλλωστε ότι τα περιθώρια στενεύουν όσο φτάνουμε προς το 25. Εδώ δείτε την εξαιρετική αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού και της Χατζηνίκου και το τέλειο πέρασμα από την Λέκτονεν που συνεχίζει στα σερβις. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάει προηγούμενη στο τεχνικό time-out. Με δάκτυλα η Τότσκο, με τη Χατζηνίκου και την Τότσκο στην επίθεση του Παναθηναϊκού και πάλι στην πίσω ζώνη η Λέκτονεν παίζει με την Μπορίσοβα, δέχεται μπλοκ η Σαπαρέσκα, η Δημητρέσκου, η Τότσκο στην επίθεση. Με δύναμη δεν μπορεί η Γλυγκόροβιτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πάει προηγούμενος με 16-15 χάρη στον πόντο από την Τότσκο. Ο Ολυμπιακός πάντως αντέδρασε σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Βλέπετε τα μπλοκ του Παναθηναϊκού πως έχουν αυξηθεί, έχουν πάει στα 12 έναντι 8 του Ολυμπιακού. Η άση σταθερή η διαφορά. Έχει φτάσει ήδη και ο Παναθηναϊκός στα λάθη τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι και καλύτερος στην επίθεση από τον αντίπαλό του, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου στο γυναικείο βόλεϊ και αρχίζει να απειλεί στους τίτλους τον Παναθηναϊκό, στη διεκδίκηση τουλάχιστον των τίτλων. Ναι, Τάσο.
Γιάννης Νικολάκης Παντελή είπε ότι είμαστε καλύτερα τώρα. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στο μπλοκ στην Βάια Δίρβα υπό την έννοια ότι σε χαλασμένη μπάλα προηγουμένως η Τότσκο χτύπησε εκεί που μοναδικά μπορούσε να χτυπήσει, δηλαδή στη διαγωνία, πράγμα που δεν έπραξε, δηλαδή να την κλείσει η Βάια Δίρβα. Μπορούμε, καλές άμυνες, κυνηγάμε όλες τις μπάλες. Υποδοχή από την Λέχτονεν με την Μπορίσοβα να παίρνει τον πόντο. Την Δίρβα να σερβίρει. Το Νικολάκη να έχει βάλει Λέχτονεν και Καλαϊτζέβα στην πίσω ζώνη, έχοντας φέρει την Μπορίσοβα διαγώνια. Out από την Δημητρέσκου. Ζητάει μπλοκ και το παίρνει αρχηγός του Παναθηναϊκού. Και δεν διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκες. 17-16 λοιπόν. Από την Καλαϊτζέβα το μπλοκ out. Υποδοχή από την Λέχτονεν. Η Γκλικόροβιτς παίζει με την Μπορίσοβα, θα δεχτεί μπλοκ, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Όλα 17 λοιπόν. Μπορίσοβα. Στην πίσω ζώνη εκεί που είναι η Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με τη Φερνάντες, η Λέχτονεν, η Μπορίσοβα δεν μπορεί. 8-17. Πρέπει να είναι το σκορ. Σωστά, έτσι είναι. Ήταν λάθος από τον πίνακα. Τώρα διορθώθηκε, Παντελή. Μάχη πόντο με πόντο σε αυτό το σετ. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ μικρό προβάδισμα. Αλλά και την ψυχολογία από το 2-0. Η Δημητρέσκου κάνει λάθος στα σερβίς. Όλα 18. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος στο σερβίς από την Ρούξη Δημητρέσκου. Καλατζίεβα. Υποδοχή από την Τότσκο. Χατζηνίκου παίζει με την Τομάσεβιτς. Θα πάρει τον πόντο η Σέρβα. 19-18. Καμία ομάδα δεν δείχνει διαθέσιμη να ξεκολλήσει για τα καλά στο σκορ. Για να δούμε το σερβίς. Στομάσεβιτς επιλέγει την Βλάχου, καλή υποδοχή με την Χατζηνικολάου να παίρνει τον μπλοκάουτ. Όλα 19. Και τώρα όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα πάρει και το σετ. Μαρία Χατζηνικολάου σερβίρει στο 19-19 στο φιλέ. 20-19 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έχει βελτιώσει την υποδοχή του με τις Λέχτονεν και Καλαϊτζίεβα στην πίσω ζώνη. Εδώ η Κούκου στον πάγκο. Υποδοχή από την Καλαϊτζίεβα, η Γκλικόροβιτς παίζει με τη Λέχτονεν, η Φερνάντες, η Σαπαρέσκα δεν σώνει το πόντος. Όλα 20. Εδώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος από το Βερολίνο στο Ρέντι. Την αγαπημένη του γυναική ομάδα, από τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στο βόλεϊ και δει στο γυναικείο. Δημητρέσκου πίσω από τη γραμμή των τριών μέτρων, 21-20. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτή την ρουλέτα του τρίτου σετ, με τις δύο ομάδες από το 15-15 και μετά να είναι στον πόντο. Καλαϊτζίεβα. Η Γκλικόροβιτς παίζει με την Λέχτονε. Θα δεχτεί μπλοκ από Σαπαρέσκα και Τότσκο και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του σετ. Με τον Νικολάκη τώρα να καλεί το δεύτερο και τελευταίο time out στο τρίτο σετ. Ολυμπιακό να βρίσκεται 2 πόντους πίσω αυτό το μπλοκ της Σαπαρέσκα. Πάνω στην Λέχτονεν. 11 στις 22 έχει ο Δημητρέσκου στο 50%, 10 στις 27 η Τότσκο, 9 στις 23 η Λέχτονεν και 5 στις 26 η Κούκου. Αυτά είναι τα στατιστικά των κοριτσιών. Για να ακούσουμε τον Τάσο Παρακτάρη. Κάποιες παρατηρήσεις στη Λέχτονεν. Τις είπε χαρακτηριστικά όταν βλέπεις διπλό μπλοκ απέναντί σου. Μην προσπαθείς να πάρεις μπλοκ out και να δεχθείς μπλοκ κάτ επέκταση. Βάλε στο παιχνίδι σου και άλλες επιλογές όπως το πλασέ.
Σερί 2-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Χατζηνίκου πιέζει την Καλαϊτζίεβα. Δεν κάνει λάθος. Προς το παρόν η Καλαϊτζίεβα. Η Σαπαρέσκα θα περάσει εκεί που είναι η Λέχτονεν. Η Γκλιγκόροβιτς θα παίξει με την Μπορίσοβα. Έχει διπλό μπλοκ μπροστά της, θα κοπεί. Ντουμπλάζ όμως καλό από τη Λέχτονεν. Η Δίρβα καμία δεν πάει στην μπάλα. Λάθος λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 23-20. Σερί 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Θέλει δύο πόντους για να φτάσει σε ένα ακόμη επιβλητικό 3-0 επί του Παναθηναϊκού. Δείτε εδώ τον ντουμπλάζ της. Πανέρχεται Κούκου. Λέχτονεν και το πέρασμα που δεν έγινε ποτέ από την Δίρβα. Η Κούκου θα κλείσει την αλλαγή του Νικολάκη αντί της Μπορίσοβα. Χατζηνίκου περιμένει στο σερβίς. Υποδοχή από την Βλάχου με την Γκλιγκόροβιτς και την Λέχτονεν. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτος συνεχόμενος πόντος από λάθος του Ολυμπιακού. Είπαμε, όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη θα πάρει το σετ και τα λάθη τα κάνει ο Ολυμπιακός. Με μπλοκ πάνω στη Λέχτονεν, με λάθος επίθεση στη Λέχτονεν, με ασυνεννοησία. Σετ match ball για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Με την Δίρβα να σπάει μπάλα στο μπλοκ. Με τη Σαπαρέσκα και την Ντουμητρέσκου να είναι έτοιμη να γράψει το 3-0. Η Βλάχου για την Λέχτονεν έχει διπλό μπλοκ μπροστά της, θα περάσει απλά την μπάλα. Η Σαπαρέσκα θα παίξει με την Τότσκο, κάνει διπλή μπάλα. Συνεπώς το πρώτο set match ball πάει χαμένο για τον Παναθηναϊκό. Με λάθος από την Χατζηνίκου. Έχει όμως άλλες τρεις ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη, τη δεύτερη νίκη στους τελικούς. Με σερβίς από τη Λέχτονεν. Υποδοχή από τη Μιλωνά. Η Χατζηνίκου παίζει με την Τότσκο. Θέλει να πάρει τον μπλοκάουτ. Δεν τα καταφέρνει. Η Γκλιγκόροβιτς θα παίξει με την Κούκο. Έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Ωραίο πλασέ από τη διαγώνια του Ολυμπιακού. 22-24. Ο Φλόρος χτυπιέται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπει τις ευκαιρίες να περνάνε και να χάνονται. Εδώ ξαναδείτε το ωραίο πλασέ από την Κούκου. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να τελειώσει το ματς. Λέχτονεν. Υποδοχή από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με την Ντουμητρέσκου. Έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Κόβεται 24-23. Να λοιπόν που ποτέ ένα σετ δεν τελειώνει. Αν δεν πέσει η μπάλα στο τερέν. 24-20 είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Φλόρος τώρα ζητά time out. Με χαμένη επίθεση από την Ντουμητρέσκου. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει για τα καλά στο σετ. Δείτε το μπλοκ πάνω στην Ντουμητρέσκου. Η Τότσκο δεν έβγαλε ντουμπλάζ. 24-23 με την επίθεση του Παναθηναϊκού να τρέχει με 43%, 33% να έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει πρόβλημα στην υποδοχή ο Παναθηναϊκός, βλέπετε τα ποσοστά, 75-59. Το πρόβλημα είναι στο τελείωμα των τελευταίων φάσεων. Με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει ήδη τις 3 από τις 4 ευκαιρίες. Γρήγορα ο Τόνος Μπαρακτάς μας μεταφέρει τα λόγια του Τάκη Φλόρου. Είπε χαρακτηριστικά ένα γερό κτύπημα στα χέρια θέλω. Δηλαδή μια καλή υποδοχή και προσπάθεια, αν δεν είναι καλοί ιδανικές οι συνθήκες για ένα blockout. Τέταρτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία όμως και για τον Ολυμπιακό τώρα να ισοφαρίσει το ματς. Η Λέχτονεν. Υποδοχή δεν χρειάζεται. Διαχειρός Λέχτονεν λοιπόν από το λάθος της Λέχτονεν. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το σετ. Θα πάρει και τη νίκη με 3-0. Μια νίκη που το φέρνει. Μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 7 την Τετάρτη το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου. Βλέπετε τα σετ σε 25 λεπτά, το τρίτο με 25-23. Ο Ολυμπιακός που στο τελευταίο σετ ουσιαστικά έβγαλε μόνος του τα μάτια του. Έφτασε στο 24-23 και είδε τη Λέχτονεν να σερβίρει out. Δηλαδή ό,τι έφτιαξε σε όλους αυτούς τους τελευταίους πόντους το κατέστρεψε στην τελευταία φάση. Με την Λέχτονεν, με τον Παναθηναϊκό να έχει 7 πόντους από σερβίς, 38 πόντους από επίθεση, είχε 13 μπλοκ, πήρε και 17 πόντους δώρο από την ομάδα του Ολυμπιακού και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το 3-0. 6-0 σερί σετ για τον Παναθηναϊκό, 3-0 νίκη στην Λεωφόρο, 3-0 νίκη και στο Ρέντι. Ακούμε τον Τάκη Φλόρο στον Τάσο Μπαρακτάρη. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Φλόρο. Coach, συγχαρητήρια για μία ακόμη, όπως φάνηκε, άνετη επικράτηση σε ένα τελικό που είναι 2-0 και φέρνει τον Παναθηναϊκό κοντά στον τίτλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 2-0 έχουμε, στις 3 νίκες είναι. Παίζουμε το μετά από ένα διήμερο. Μέσα στην έδρα μας έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι, ένα εμπόδιο και πρέπει να το κάνουμε.
Βλέπουμε τακτικά τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί κατά κράτος με σημάδι κόντρα σε δύο αθλήτριες, τις οποίες δεν περιμέναμε γενικότερα όλοι ότι θα είναι τόσο ευάλωτες στην υποδοχή, κυρίως η Σέκολο, έτσι. Εντάξει, είχε και κάποιο πρόβλημα η κοπέλα. Κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι μυστικά. Αλλά παίζουν καλά οι κοπέλες. Παίζουν καλά, παίζουν συγκεντρωμένα, παίζουν τακτικά και παίζουν όλη τη διαδικασία του βόλου. Δηλαδή, σέρβις, μπλοκ, άμυνα και κόντρα επίθεση, το παίζουμε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μάλιστα, ήταν εμφανές ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και στο σημερινό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Είχε όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάκης Φλόρος, καλύτερη υποδοχή, καλύτερο μπλοκ. Και βέβαια ρίσκο στο σερβίς, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που είχε πολλά προβλήματα στην υποδοχή. Είχε καλό τελείωμα στις επιθέσεις και προβλημάτισε τον Ολυμπιακό. Ο Τάσος Μπαρακτάρης ψάχνει εναγωνίως. Τον έχω εντοπίσει, η παίκτρια δεν θέλει να μιλήσει. Έχω εντοπίσει τον Γιάννη Νικολάκη, ο οποίος είναι παρέα με τον στατιστικολόγο του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο Λάιο. Περιμένουμε, δώσε μου σε παρακαλώ ένα λεπτό. Εντάξει, θα δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα στον Τάσο Μπαρακτάρη για να ακούσουμε και την άποψη του Γιάννη Νικολάκη για αυτό το χαμένο τελικό. Επαναλαμβάνουμε, ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 εδώ μέσα στον Ρέντι. Παίρνει προβάδισμα στα προγνωστικά. Το τρίτος τελικός είναι την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, με την Τότσκο να έχει 15 πόντους και 14 στην Φερνάντες. Ντουμητρέσκου έχει 11. 10 έχει Λέχτονεν, μοναδική με διψήφιο αριθμό πόντων από την ομάδα του Ολυμπιακού. Με 9 την Χατζηνικολάου και 7 την Κούκου. Αυτά είναι τα στατιστικά στην επίτευξη των πόντων για την ομάδα του Ολυμπιακού. 9 στις 25 η Λέχτονεν και νομίζω ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον Γιάννη Νικολάκη με τον Τάσο Μπαρακτάρη. Είναι λογικό να θέλει να ηρεμήσει λιγάκι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Coach, ζήσαμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες σας να ξυπνήσετε τις αθλήτριες σας σε κάθε time out. Για μία ακόμη φορά, όπως και στο πρώτο μάτς, νομίζω ότι η Αχίλιο Στέρνα ήταν η υποδοχή, έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι φταίει μόνο η υποδοχή. Το θέμα είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται, πέραν της τακτικής και της, χρειάζεται λογική, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται ψυχισμό. Όντως τα παιδιά παλέψανε περισσότερο από το μάτι της Λεωφόρου, αλλά δεν φτάνει εκεί. Δεν έχουν ξεχάσει το βόλεϊ. Έτσι, είναι παίκτριες, μη πω παγκοσμίου, αλλά είναι ευρωπαϊκού επίπεδου και έχεις απαιτήσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πιο ομάδα, πιο οργανωμένος. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αθλήτρια ή κανένας που να θέλει να παρουσιάζεται έτσι, ούτε να εμφανίζεται με αυτά τα σκαμπανεβάσματα της απόδοσης και ιδιαίτερα στο θέμα της υποδοχής. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα προσπαθεί, έτσι, η ομάδα προσπαθεί να έχουμε ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουν κάνει βέβαια, έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός με το 2-0, αλλά από εκεί και πέρα οφείλουμε και πρώτα απ' όλα και το τεχνικό επιτελείο αλλά και οι αθλήτριες να υπερασπιστούμε το σύλλογο που υπηρετούμε όλοι αυτή τη στιγμή. Έτσι, η ομάδα πάλεψε σε κάποια σημεία το αγώνα ιδιαίτερα στο τρίτο σετ, αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό. Έτσι, για να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό θέλει και άλλα πράγματα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά πάνω απ' όλα έχω δηλώσει και πριν ότι αυτά τα μάτς χρειάζονται πάρα πολύ ψυχισμό και να βγάλουν τον αθλητικό εγωισμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλει διαχείριση του αποτελέσματος με ηρεμία. Υπάρχει ακόμα ένα τρίτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα κάτσουμε με τη διοίκηση να δούμε πώς μπορεί αυτή η ομάδα να οργανωθεί για την νέα χρονιά. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Παντελή. Να ευχαριστούμε λοιπόν και εμείς τον Γιάννη Νικολάκη αλλά και τον Τάσο Μπαρακτάρη που ήταν σήμερα στο ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φεύγει από το Ρέντι με μια μεγάλη νίκη. Επικρατεί του Ολυμπιακού με 3-0 σετ με 25-20, 25-15 και 25-23. Κάνει το πιο αποφασιστικό ίσως βήμα για την κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου τίτλου. Ραντεβού θα δώσουν οι δύο ομάδες για την προσεχή Τετάρτη στις 7 στο κλειστό της Λεωφόρου. Παρουσία του Nova Sports 1. Από το Nova Sports 1 θα δείτε έτσι κι αλλιώς σε περίπου 3 τέταρτα και τον τελικό των ανδρών. Τον τρίτο τελικό στην Γλυφάδα. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα από τις δύο νίκες. Καλό σας απόγευμα.